Γεια σας! Σήμερα θα ντύσουμε την πριγκίπισσα Έλσα. Γι' αυτό το λόγο θα χρησιμοποιήσω την Blade Doppler στελίνη μου, έτσι ώστε να της φτιάξω ένα πολύ ωραίο φόρεμα. Έχω εδώ αυτό το ωραίο μπλε χρώμα, το γαλάζιο και φυσικά το άσπρο χρώμα. Αυτά τα χρώματα υπάρχουν και στην ταινία Frozen, είναι χρώματα του πάγου. Θα χρειαστούμε επίσης διάφορα εργαλεία. Τα έχω πάρει από το σετ αυτό που βλέπετε εδώ παιχνιδιού της Play-Doh της Ταχτοπούτας. Έχω αυτό εδώ. Αυτό εδώ για να κόβουμε. Και φυσικά αυτό το κύλινδρο με τα ωραία σχεδιάκια που έχει. Θα αρχίσω με την μπλε πλαστελίνη. Και πρώτα θα της δώσω ένα ωραίο επίπεδο σχήμα. Την πλάθουμε καλά, ωραία. Τώρα θα πάρω τον κύλινδρο και θα κάνω πάνω τα σχέδια που έχει ο κύλινδρός μου. Πολύ ωραία. Στη συνέχεια θα το κόψω έτσι, ώστε να δημιουργήσω ένα τρίγωνο. Και τώρα, ας το βάλουμε πάνω στην κούκλα μας. Πολύ ωραία, το κάτω μέρος του φορέματος είναι έτοιμο. Τώρα θα συνεχίσω να φτιάξω το πάνω μέρος χρησιμοποιώντας την άσπρη πλαστελίνη. Παίρνουμε λοιπόν την άσπρη πλαστελίνη και δημιουργούμε πάλι ένα επίπεδο σχήμα στην πλαστελίνη μας. Και πάλι θα χρησιμοποιήσουμε τον κύλιδρο. Κόβουμε τώρα με το ειδικό εργαλείο μας τις γωνίες, ώστε να δημιουργήσουμε δύο τρίγωνα. Ένα και το περνάμε έτσι πάνω στην κούκλα και το άλλο. Πολύ ωραία. Στη συνέχεια, με την μπλε πλαστελίνη μας, θα δημιουργήσουμε διάφορα διακοσμητικά στοιχεία και λεπτομέρειες. Ας πούμε για παράδειγμα, θα δημιουργήσω μία ζώνη. Μπορούμε να κάνουμε πολλά σχεδιάκια, όπως λουδάκια, αστεράκια, οτιδήποτε σκεφτείτε και σας αρέσει. Και θέλετε να είναι διακοσμημένο με αυτά το φόρεμα της Έλσας. Ας πάρω λίγο τώρα από τη γαλάζια πλαστελίνη και να δημιουργήσω ένα ωραίο σχεδιάκι. Θα το βάλω εδώ ακριβώς στο κάτω μέρος του φορέματος.
Με αυτό τώρα εδώ το εργαλείο διακόσμησης μπορούμε να πάρουμε πάλι λίγη πλαστελίνη και να δημιουργήσουμε διάφορα σχέδια. Εδώ έκανα ένα ωραίο μικρό φιωγκάκι. Ας το βάλω εδώ. Μπορείτε να κάνετε και άλλα φιωγκάκια, λουλουδάκια, απλά χρησιμοποιήστε τη φαντασία σας. Να και ένα λουλουδάκι. Πολύ ωραία. Ακόμα ένα. Και ένα τελευταίο φιωγκάκι εδώ. Το φόρεμά μας είναι έτοιμο. Η πριγκίπισσα είναι έτοιμη. Δείτε τι ωραίες λεπτομέρειες έχει. Εγώ χρησιμοποίησα την Έλσα ως μοντέλο, αλλά εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε κούκλα ή μπάρμπι έχετε και να φτιάξετε ωραία φορέματα με την πλαστελίνη. Απλά αφήστε τη φαντασία σας. Εάν σας άρεσε το βίντεο, μπορείτε να κάνετε δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μου και να παρακολουθείτε πολλά νέα βίντεο κάθε εβδομάδα. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε ακόμη ένα βίντεο από το κανάλι «Παίξτε μαζί μου παιχνίδια για παιδιά». Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!